Εμείς όμως οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό για σας, αδελφοί αγαπημένοι υπό του Κυρίου, ότι σας εξέλεξεν ο Θεός απαρχής σωτηρίαν δια του αγιασμού του Πνεύματος και της πίστεως της αληθείας, εις τον οποίον σας εκάλεσε δια του Ευαγγελίου ημών προς απόλαυση της δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αδελφοί, μένετε σταθεροί και κρατείτε τας παραδόσεις τας οποίας σε διδάχτε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών. Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών, ως της μας ηγάπησε και έδωκε αιωνίαν παρηγορίαν και αγαθήν ελπίδα δια της χάριτος, ήθε να παρηγορήσει τας καρδίας σας και να σας στηρίξει εις πάντα λόγων και έργων αγαθών. Το λοιπόν προσεύχεστε, αδελφοί, περί ημών, δια να τρέχει ο λόγος του Κυρίου και να δοξάζεται καθώς και εις εσάς. Και δια να ελευθερωθώμεν από των παραλόγων και πονηρών ανθρώπων, διότι η πίστης δεν υπάρχει πάντας. Πιστός όμως είναι ο Κύριος, ώστις θέλει σας στηρίξει και φυλάξει από του πονηρού. Έχουμε δε πεποίθηση δια του Κυρίου εφημάς ότι εκείνα τα οποία σας παραγγέλωμεν και πράτετε και θέλετε πράτη. Ο δε Κύριος ήθελε να κατευθύνει τα σκαρδία σας εις την αγάπη του Θεού και εις την προσδοκία του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αφού εξήγησε με μεγάλη λεπτομέρεια ο Απόστολος Παύλος προς τους Θεσσαλονικείς τα προβλήματα των εσχάτων ημερών, που πολλές φορές τους ανθρώπους τους οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα όταν δεν είναι απόλυτα σωστή ή, εν πάση περιπτώσει, αν δεν είναι καταληπτή η διδασκαλία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και το πρόβλημα που είχε εκείνη η Εκκλησία, όπως και πολλές φορές και τώρα έχω ακούσει, είναι ότι επειδή περίμεναν τη Δευτέρα έλευση, την έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, πήραν απόφαση να σταματήσουν τις δουλειές τους και να μην ασχολούνται με τίποτα άλλο παρά μόνο με την προσδοκία του Ιησού Χριστού, με το να περιμένουν τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν μας λέει παρατήστε τα όλα και περιμένετε πότε θα έρθω. Αντιθέτως, μάλιστα μας λέει εργάσεστε. Και όταν μιλάει για τη ζωή, λέει δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, που είναι απαραίτητος ο άρτος. Αλλά μόνο ο άρτος δεν εξασφαλίζει τη ζωή του ανθρώπου, αλλά και με πάντα λόγο εξερχόμενο από το στόμα του Θεού. Μεγάλο λάθος λοιπόν, το διόρθωσε ο Απόστολος Παύλος, όμως τα λάθη που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος δεν δημιουργούν παράπονο στην καρδιά του ανθρώπου, του Αποστόλου Παύλου, αλλά ούτε και λιγοστεύουν την αγάπη του. Γιατί η αγάπη μας προς τον αδελφό μας δεν εξαρτάται από το πόσο καλός είναι. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, πόσο σημαντικό είναι αυτό. Η Γραφή, ο Ιησούς Χριστός, καινή εντολή μας δίδει, αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Και ο Ιησούς Χριστός δεν με αγαπάει επειδή είμαι καλός. Δεν αγαπάει τους Άγιους. Αγαπάει αυτούς που δέχθηκαν αυτόν τον οποίον απέστειλε ο Θεός, τον Ιησού Χριστό. Η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου, πρώτον προς τον Πατέρα Θεό, προς τον Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια. Δεύτερον, προς τον πλησίον μας, σαν τον εαυτό μας, αλλά ιδιαιτέρως προς τους οικείους της πίστεως, μεταξύ αλλήλων, προς τους αδελφούς μας, όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Και η αγάπη αυτή δεν έχει αφενός μεν όρια, γιατί η αγάπη του Χριστού δεν έχει όρια. Το πόσο μας αγαπάει ο Χριστός δεν περιορίζεται, άρα και η αγάπη η δική μου προς εσένα δεν μπορεί να έχει όρια και η δική σου προς τον αδελφό σου δεν μπορεί να έχει όρια. Είναι απεριόριστη, συνεχόμενη, αυξανόμενη, περισσεύουσα, υπερπερισσεύουσα. Αφενός λοιπόν δεν έχει όρια, αφετέρου αδελφοί αγαπητοί δεν έχει εμπόδια. Δεν υπάρχει κάτι που να λιγοστεύει την αγάπη μας προς τον αδελφό μας. Και πιο σωστά, δεν πρέπει να υπάρχει κάτι που να λιγοστεύει την αγάπη μας προς τον αδελφό μας. Και τον αδελφό μας δεν τον διαλέξαμε εμείς. Τον αδελφό μας τον διάλεξε ο Θεός.
Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος με απόλυτη επίγνωση, χωρίς να έχει επηρεαστεί καθόλου από ένα μικρό ή μεγάλο λάθος των Θεσσαλονικαίων, έχει άλλωστε τόσα πολλά πράγματα καλά να διαπιστώσει και να διακρίνει και να εξακριβώσει στα αδέλφια του αυτά, που ένα μικρό λάθος δεν αφήνει περιθώριο να λιγοστέψει η αγάπη του. Και μάλιστα αμέσως μετά τη διόρθωση του λάθους, απευθυνόμενος προς τους Θεσσαλονικείς, λέει: εμείς όμως, παρόλα αυτά, παρόλο το λάθος σας, εμείς όμως οφείλομεν να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό για σας, αδελφοί αγαπημένοι υπό του Κυρίου, όχι γιατί εσείς με βρήκατε ή εγώ σας βρήκα ή γίναμε φίλοι, αλλά γιατί εσάς σας εξέλεξε ο Θεός απ' αρχής η σωτηρία. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, τον αδελφό σου δεν τον εξέλεξες εσύ, και το σαρκικό αλλά ιδιαίτερος το πνευματικό, άλλος τον έχει εκλέξει, και αυτός ο άλλος είναι ο Θεός, και δεν τον έκλεξε τώρα που εσύ τον γνώρισες και τον θεωρείς καινούριο. Τώρα αυτός είναι καινούριος, εγώ έχω 30, 40, 50 χρόνια, αυτός έχει ένα μήνα, δύο μήνες, πέντε χρόνια. Δεν τον εξέλεξε τώρα ο Θεός, τον εξέλεξε προκαταβολής κόσμου. Προκαταβολής κόσμου τον έχει προγνωρίσει ο Θεός, τον έχει δει, έχει διαπιστώσει ότι θα είναι πιστός και του έχει ετοιμάσει ένα σπίτι εκεί επάνω στον ουρανό, αλλά όμως δεν είναι προορισμένος, γιατί εδώ είναι μια κακή διδασκαλία του προορισμού, του απόλυτου προορισμού, ότι ο Θεός αυτόν τον εκλέγει για σωτηρία και αυτόν τον εκλέγει για κατάρα. Τον Πέτρο τον εξέλεξε για Απόστολο και τον Ιούδα για προδότη. Δεν είναι αυτό αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός έκαμε τον άνθρωπο κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του, ώστε ο άνθρωπος να απολαμβάνει της απόλυτης ελευθερίας του. Και έχουμε πει και άλλες φορές ότι το σχέδιο της ανθρωπότητος είναι μέσα στα χέρια του Θεού, ακριβώς προσδιορισμένο από το Θεό. Το σχέδιο της δημιουργίας είναι απολύτως από το Θεό προσδιορισμένο. Το σχέδιο των χρόνων και των καιρών είναι απολύτως από το Θεό προσδιορισμένο. Όμως το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι μόνο από το Θεό προσδιορισμένο, πρέπει να βρίσκει την ανταπόκριση του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να έχει θέληση, να έχει κρίση, να μπορεί να εκλέξει και να απορρίψει. Να εκλέξει το αγαθόν και να απορρίψει το αχρίον. Αν απορρίψει το αχρίον επειδή τα έργα του είναι πονηρά, θα απορρίψει, αν εκλέξει το αχρίον επειδή τα έργα του είναι πονηρά, θα απορρίψει στην πραγματικότητα το φως, και το φως είναι ο Χριστός. Ενώ ο άνθρωπος που ενδιαφέρεται για το δίκαιο θα εκλέξει την αλήθεια. Και ιδιαίτερος, αδελφοί αγαπητοί, το κρίσιμο σημείο της σωτηρίας είναι η πίστη του ανθρώπου. Να πιστέψεις σε αυτόν τον οποίο απέστειλε ο Θεός. Γιατί μόνο δια του Ιησού Χριστού υπάρχει σωτηρία. Σωτηρία αιώνια. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος οφείλει, ομολογεί, να ευχαριστεί το Θεό για τους αδελφούς του, τους οποίους ο Θεός εξέλεξε απ' αρχής η σωτηρία. Τους εξέλεξε για την αιώνια ζωή. Όσοι δεχθούν τον Ιησού Χριστόν είναι εκλεγμένοι από το Θεό να είναι αιώνια μαζί με τον Κύριο, όμοιοι με Αυτόν. Όμως τη σωτηρία, ειδικά για τη λέξη σωτηρία, να μείνουμε λιγάκι, γιατί θα δούμε, ας πούμε, ότι διαπίστεως είμαστε σε σωσμένοι, λέει η Γραφή, και τούτο είναι Θεού το δώρον. Αλλού όμως λέει, παραδείγματος χάρη στην επιστολή του Πέτρου, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσα, είναι η σωτηρία δια της πίστεως, η αναγέννησης, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτων και αμίατων και αμάρατων, πεφυλαγμένη εν της ουρανής δι ημάς, ήτινες, με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό.
είναι η πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το πρώτο κεφάλαιο και το τρία εδάφιο. Με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, αφού αναγεννηθήκαμε, αφού σωθήκαμε και θα δούμε αυτή τη σωτηρία μας, με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, η σωτηρία που είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Υπάρχουν δηλαδή μία σωτηρία την οποία απολαμβάνουμε εδώ, και η σωτηρία αυτή είναι από την αμαρτία, από τον κόσμο, με το αίμα του Ιησού Χριστού. Σωζόμαστε από τις αμαρτίες μας. Σωζόμαστε από τις ανομίες μας, από τις παραβάσεις μας, από τις θλίψεις μας, από τις ασθένειές μας και ακόμη από την ταραχή, γιατί ο Χριστός μας δίνει ειρήνη. Αυτή είναι η σωτηρία επί της γης, η οποία όμως δεν είναι βεβαία και ασφαλής. Εάν υπομείνουμε έως τέλους, θα απολαύσουμε και τη σωτηρία εκείνη που πρόκειται να αποκαλυφθεί τον τελευταίο καιρό και εμείς δια της πίστεως φυλατώμεθα. Τι είναι αυτό που μας κρατάει στη σωτηρία την αιώνια? Η πίστη μας στο Χριστό. Ο Χριστός μέσα από την πίστη μας. Και η σωτηρία αυτή είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Όποιος λάβει μέρος στην πρώτη Ανάσταση, στην αρπαγή της Εκκλησίας, αυτός δεν κινδυνεύει πλέον. Όποιος αναγεννηθεί εδώ, ο διάβολος δεν μπορεί να τον αγγίξει. Αλλά η ψυχή μας πάντοτε στη γη αυτή βρίσκεται εν κινδύνο, λέει ο Λόγος του Θεού. Υπάρχουν πολλές διδασκαλίες που θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτές. Όπως είπαμε, η διδασκαλία του προορισμού, του απόλυτου προορισμού, ότι ο Θεός τα προετοιμάζει όλα. Αυτό αν ήταν αλήθεια, τότε ο Θεός θα ήταν άδικος. Μη γέννητο να προσδώσουμε, να προσάψουμε αδικία εις το Θεό. Ο Θεός είναι κατεξοχήν δίκαιος, είναι ο δίκαιος. Αδικία εν αυτό δεν υπάρχει, σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ούτε μία. Ο Θεός είναι φως. Αλλά υπάρχει και η άλλη διδασκαλία, του ότι η σωτηρία δεν χάνεται. Και όμως όλη η Γραφή αναφέρει τις περιπτώσεις των ανθρώπων που έφυγαν από την παρουσία του Θεού, έφυγαν από την αιώνια ζωή, αποστατήσαντε. Η λέξη αποστασία δεν είναι εφεύρεσης ανθρώπινη, είναι γραφική εφεύρεσης, είναι αποκάλυψης. Είναι φοβερό, αδελφοί αγαπητοί, να αναγεννηθείς, να βαφτιστείς με Πνεύμα Άγιο, να ζήσεις για τον Χριστό και στο τέλος να μην φτάσεις μέχρι το τέλος. Ο Θεός θα μας φυλάει. Βεβαίως ο Ιησούς Χριστός αγωνίζεται να μας κρατήσει. Αλλά θα δούμε πώς θα μείνουμε. Ο Θεός, είπαμε, αγωνίζεται να μας κρατήσει, αλλά αν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί να επέμβει. Είναι όπως ο πατέρας με το παιδί. Το παιδί του δεν το θέλει να πάει στα ναρκωτικά, παραδείγματος χάρη. Αγωνίζεται, το φροντίζει, το προσέχει, του κάνει τα χατήρια, ό,τι μπορεί να κάνει θα το κάνει. Αλλά το παιδί αν θέλει, κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Είναι μέσα στη δημιουργία, μέσα στη φύση του ανθρώπου η απόφαση που έχει ο κάθε άνθρωπος να εκλέγει τη ζωή του. Και κανένας, ούτε ο Θεός, δεν μπορεί να επέμβει στην εκλογή του ανθρώπου, στο θέλω του ανθρώπου. Προσπαθεί να τον πείσει, και πώς προσπαθεί να μας πείσει ο Θεός? Σε αγάπησα, λέει ο ίδιος ο Θεός, με αγάπηση αιώνια, γι' αυτό σε ήλκησα με έλεος. Δεν σε ανάγκασα να έλθεις, σε ήλκησα, προσπάθησα να σε ελκύσω προς το μέρος μου, με την αγάπη μου, με το έλεος μου, με τα σπλάχνα μου, με τους εκτιρμούς μου. Σε ήλκησα με έλεος. Ευχαριστούμε το Θεό. Όμως ας συνεχίσουμε λίγο. Σας εξέλεξε ο Θεός απ' αρχής η σωτηρία δια του αγιασμού του Πνεύματος και της πίστεως της αληθείας, εις τον οποίον αγιασμόν σας εκάλεσε δια του Ευαγγελίου ημών προς απόλαυση της δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η πρώτη πρόσκληση είναι η αναγέννησης. Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Όμως δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος και δεν μπορεί να λάβει μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών, επειδή απλώς και μόνο, και το απλώς ανθρώπινα το λέω, ο Θεός να με συγχωρέσει, γιατί δεν είναι απλώς, είναι μέγα έργο η αναγέννηση του Θεού. Είναι το τέλειο έργο του Θεού, που αλλάζει τη φύση του ανθρώπου. Αλλά ας το πούμε έτσι, απλώς,
με την αναγέννηση, αλλά ακόμη και με το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου, δεν εξασφαλίζεται η αιώνια ζωή. Βεβαίως λέει η Γραφή, αν της δε γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και είναι σωστό αυτό. Κανένας που δεν έχει αναγεννηθεί δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν λέει όμως όποιος γεννηθεί, αναγεννηθεί θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά τι λέει, ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, ανευτού οποίου κανένας δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Η προϋπόθεση της εισόδου μας στην Βασιλεία των Ουρανών βεβαίως είναι καταρχάς η αναγέννηση, αλλά και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να περπατάμε στερεά και αμετακίνητα στο θέλημα του Θεού. Αλλά η πρόσκληση, η δευτέρα και η ουσιαστική, την οποία ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός κάνει σε όλους τους ανθρώπους, είναι η Αγία και καθαρά ζωή. Μάλιστα στην ημέρα της Πεντηκοστής, όταν δέχθησαν οι 3.000 άνθρωποι να βαφτιστούν εν ύδατι στο όνομα του Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, τι τους είπε? Μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών πρώτον, και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεύτερον, και με πολλούς άλλους λόγους διεμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον σώθητε, σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Σώθητε. Δεν λέει φύγετε, σωθείτε από τη διεστραμμένη αυτή γενεά. Γιατί όποιος αγαπάει τον κόσμο δεν μπορεί να έχει την αγάπη του Θεού. Δεν είναι δυνατόν να έχει την αγάπη του Θεού αυτός που αγαπάει τον κόσμο, αυτός που ζει μέσα στον κόσμο, αυτός, και ας μην πλανόμεθα αδερφοί αγαπητοί πάνω σε αυτό. Δεν μπορείς να περπατάς και στον κόσμο και στην Εκκλησία. Πάει, τέλειωσε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μόνο όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου είναι πραγματικά παιδιά του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μας προσκαλεί να βγούμε από τον κόσμο. Και αυτός είναι ο αγιασμός μας. Να βγούμε από τον κόσμο. Να απαρνηθούμε το φρόνημα του κόσμου. Να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Να θεωρήσουμε ζημία όλα αυτά τα οποία κάποτε θεωρούσαμε σημαντικά στη ζωή μας, όπως ο Απόστολος Παύλος. Και μάλιστα τα πάντα σκύβαλα μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Σκύβαλα. Το φρόνημα του κόσμου δεν έχει ζωή αιώνιον. Το αντίθετο από το φρόνημα του κόσμου, που είναι το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, είναι αυτό καθεαυτό ο αγιασμός μας. Ο αγιασμός μας δεν είναι θεωρητικός, ούτε μόνο εμφανισιακός. Ο αγιασμός έχει ο Ιησούς Χριστός έχει συγκεκριμένους τρόπους, μεθόδους, για να μας χαρίσει τον αγιασμό. Και μας το εξηγεί. Δια του αγιασμού πρώτον του Πνεύματος του Αγίου, γιατί το Πνεύμα του Άγιο αγιάζει τον άνθρωπο. Και αυτό το έχουμε πείρα όλοι. Πολύ σημαντική πείρα. Δηλαδή πηγαίνεις με αμαρτία, με θλίψη, με στενοχώρια, γονατίζεις, και αν έρθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, σε δευτερόλεπτα επανέρχεσαι στα καλά σου. Θυμάμαι, δεν σας το έχω πει μια φορά, πόσο εντύπωση μου είχε κάνει αυτό. Τέλος πάντων, στην αρχή της πίστης μου, μόλις είχα βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, είχα βρεθεί στην Ελβετία και είχα κάνει εκεί μια διαπραγμάτευση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Και πάντοτε με προσευχή, και με νηστεία ακόμη. Και ο Θεός με βόδωνε. Και πήγε πάρα πολύ καλά η διαπραγμάτευση. Και έφτασε στο τέλος. Και υπαρηφανεύθηκα, ξέρω εγώ, η παγίδα ήτανε. Δεν ξέρω ποια είναι, τι συνέβη, αλλά έφτασα στο τέλος που η επιτυχία, με τη χάρη του Χριστού, η δική μου ήταν πλήρης. Αν μάλιστα έλεγα και ένα ψεματάκι στο τέλος, θα ήταν θρίαμβος. Ένα ψεματάκι. Και το είπα. Και με το που το είπα όλα γκρέμισαν. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο.
Πώς έγινε αυτό, ούτε κατάλαβα. Τάκ, τάκ, τα κρέμισαν. Ό,τι είχε οικοδομήσει ο Κύριος μέσα σε πολύ χρονικό διάστημα, μέσα στην επόμενη ώρα γκρέμισε. Και έφυγα διαλυμένος, επαγγελματικά. Βέβαια, ο Θεός θα διόρθωσε, θα σας πω. Και έφυγα από στο ξενοδοχείο, γινόντουσαν αυτές τις διαπραγματεύσεις, και έφυγα από ένα ξενοδοχείο να πάω στο δικό μου. Και έτσι ήταν απόγευμα, σκοτίνιαζε. Στον δρόμο εγώ είμαι σκυμμένο το κεφάλι, δεν θα έλεγα τροπιασμένος, αλλά ιτημένος, έτσι. Και έλεγα, Κύριε, δεν φτάνει που έκανα τόσο μεγάλο πρόβλημα, αλλά είμαι και ένοχος ενώπιόν σου με αυτό το παλιό ψέμα που είπα. Και μπήκα μέσα στο δωμάτιο στο ξενοδοχείο, γονάτισα να προσευχηθώ, με την ελπίδα, με τη βεβαιότητα, όχι ελπίδα, ότι μόλις πως συγχώρεσέ με για το ψέμα θα έρθει η σωτηρία, θα έρθει η αγαλίαση της σωτηρίας. Όμως προσευχήθηκα μια ώρα, τίποτα. Λες και ήταν τρομακτικό το αμάρτημά μου. Και θα ήταν για να είναι έτσι από το Θεό. Προσευχόμουν, η αγαλίαση της σωτηρίας δεν ερχόταν. Λέω, τι, δεν συγχωρούμε. Και φοβήθηκα. Είπα, Κύριε, δεν με συγχωρείς. Και ήρθε ο Κύριος και μου μίλησε. Μου λέει, δεν φτάνει η δική σου προσευχή μόνο. Λέω, τι σημαίνει αυτό, να πάρω την Άννα να προσευχηθεί για μένα. Να πάρω και την Άννα, λέω. Αλλά εκείνη τη στιγμή με πλήρωσε ο Θεός με Πνεύμα Άγιο. Όταν σκέφτηκα ότι θα πάρω την Άννα, ή ξέρω εγώ και άλλους αδελφούς, την Άννα σκέφτηκα. Και με πλήρωσε ο Θεός με Πνεύμα Άγιο και άρχισα να μιλάω ξένες γλώσσες με δύναμη. Και καθώς μίλαγα ξένες γλώσσες, άρχισε η αμαρτία μου και έφευγε και ερχόταν η χαρά. Και τότε κατάλαβα ότι δεν έφτανε η δική μου προσευχή, αλλά ούτε ανθρώπινη. Χρειαζόταν να προσευχηθεί ο Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Και το βρήκα και γραμμένο, βέβαια, και το ξέρετε κι εσείς αυτό. Και από τότε θυμάμαι και τη σελίδα ακριβώς που το γράφει. Από εκείνη την ημέρα, στη χίλια σελίδα, λέει: Ως αυτός δε και το πνεύμα συμβοηθήσας ασθενείας ημών, επειδή το τι να προσευχηθόμενος πρέπει δεν εξεύρωμεν. Αλλά αυτό το πνεύμα οικετεύει υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνώντας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν οικετεύει υπέρ των Αγίων. Και κατάλαβα ότι δεν φτάνει η δική μου προσευχή σε πάρα πολλά πράγματα. Σε πάρα πολλά πράγματα, και όχι μόνο για την συγχώρεση των αμαρτιών, αλλά σε όλες τις καταστάσεις της ζωής μας. Η προσευχή μας είναι πολύ μικρή, αδελφοί, και στη δοξολογία είναι πολύ μικρή, σας το έχω ξαναπεί αυτό. Μια φορά στο Αίγιο, ήμουνα μόνος μου, έβρεχε έξω, είχα χαρά γιατί με είχε βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και διάβαζα τη γραφή και είχε έρθει σε κατάνοιξη καρδιά μου, διάβαζα τον ψαλμό που Δαβίδ δόξαζε το Θεό και έλεγε τι ωραία λόγια, θυμάμαι, καταφύγιο μου, είσαι φρούριό μου, είσαι ο αγαπημένος μου, είσαι η καρδιά μου σπαρταράει για σένα, και λέω τι ωραία που δοξάζει, και εγώ θα σε δοξάσω έτσι, Κύριε. Και γονατίζω λοιπόν, κλείνω τη γραφή, αρχίζω, λέω, πέντε λεφτά κράτησε. Μετά δεν είχα τι να πω. Όπου σταμάτησα, πάει η χαρά μου. Και με πληρώνει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Και αρχίζει μια δοξολογία. Όλη τη νύχτα δόξαζα. Το ξημέρωσε, αδερφοί, και ακόμη δόξαζα εγώ. Το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί αγαπητοί, έχει πολύ μεγάλη δύναμη και είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο. Άλλωστε, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε ότι μέσα σας θα έλθουμε και θα κατοικήσουμε ο Πατέρας και εγώ δια Πνεύματος Αγίου. Και αλλού ο Απόστολος Παύλος λέει, εσείς είστε ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί εντός σας. Και βέβαια θα μου πεις, ο αναγεννημένος δεν έχει Πνεύμα Άγιο. Βέβαια έχει. Βέβαια έχει Πνεύμα Άγιο. Κάθε ένας που αναγεννάται, αγεννάται από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά η μεγάλη διαφορά είναι ότι έχει το ποτήρι αυτό νερό, αλλά άλλο να έχει νερό και άλλο να είναι πηγή ύδατος αναβλίζοντος. Να μην στερεύει ποτέ και να καθαρίζει τα πάντα. Ο πρώτος λοιπόν τρόπος για να μας αγιάζει ο Θεός τη ζωή μας, σώμα, ψυχή και πνεύμα, είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Ώστε να έχετε λάβει να το ζητάτε, αδερφοί, με ζήλο. Ξέρω τι σημαίνει αναγεννημένος και ξέρω τι σημαίνει βαφτισμένος με πνευμάγιο. Τέσσερα χρόνια ήμουν αναγεννημένος και με έχει ευλογήσει ο Θεός, δεν μπορώ να πω.
Ευχαριστώ το Θεό. Αυτά τα 4 χρόνια και ιδίως ήμουν κάτω στο Αίγιο στην αρχή, με έχει ευλογήσει ο Θεός. Μην σας πω περισσότερο από ό,τι τελευταία. Θα είναι υπερβολή. Αλλά με έχει ευλογήσει. Δεν σημαίνει ένας αναγεννημένος ότι δεν είναι ευλογημένος. Καθόλου μάλιστα. Καθόλου μάλιστα. Αυτά τα χρόνια, αυτή την περίοδο πριν λάβω πνευμάγιο, το πόσο πολύ με έχει ευλογήσει ο Θεός, ακόμη το ζηλεύω. Αλλά όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, έγινε άλλος χριστιανός. Άλλος χριστιανός. Ήρθε η δύναμη. Είναι μια δύναμη στο Πνεύμα το Άγιο, που όταν εξασθενείς και πληρωθείς, πάπ, ξαναπετάγεσαι απάνω. Είναι δηλαδή πώς αδειάζει την μπαταρία, σταματάει. Πας στη γη, αλλάζει μπαταρία, ξαναπαίνει μπροστά. Είναι δύναμης. Και οι καινούργοι που έχετε έρθει και δεν έχετε λάβει Πνεύμα Άγιο, να το ζητήσετε. Εδώ βέβαια μιλάει για τον αγιασμό του Πνεύματος του Αγίου. Βέβαια, μόνο με το Πνεύμα το Άγιο ο άνθρωπος δεν αγιάζεται. Γιατί είναι απαραίτητο και η πίστη στο λόγο της αληθείας. Η υπακοή δηλαδή στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτά τα δύο καθιστούν το χριστιανό πλήρη. Ένας χριστιανός που έχει μόνο το Λόγο του Θεού, όσο και να έχει ασχοληθεί και να τον έχει αποκαλύψει ο Θεός, ό,τι και να έχει κάνει, αποκλείεται να είναι πλήρης. Του λείπει δύναμης. Και η δύναμης δεν είναι, μακάρι να είχα λόγια να το εξηγήσω αυτό. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το περιγράψεις και να το εξηγήσεις. Τι είναι η δύναμη στη ζωή σου? Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Και γι' αυτό και παρηγορούμε που δεν μπορώ να σας το περιγράψω, γιατί το λέει και ο Κύριος. Ουδείς γνωρίζει μειολαμβάνων. Δύναμης. Πάλι αν ασχοληθείς, γιατί έχω δει τέτοιους ανθρώπους, εγώ λέει μόνο με το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή το Λόγο του Θεού όχι. Μα και ο Λόγος του Θεού όχι, λέει, εγώ, εμένα μου τα λέει το Πνεύμα. Αυτός βέβαια έχει και εγωισμό μέσα. Αλλά οι άνθρωποι που ασχολούνται μόνο με το Πνεύμα το Άγιο, χωρίς να μελετάνε τη Γραφή, ο φυσιολογικός χριστιανός που ασχολείται μόνο με την προσευχή, χωρίς να μελετάει τη Γραφή, δεν προχωράει και αυτός καλά. Δεν προχωράει καλά. Και μάλιστα γίνεται φανατικός αυτός. Άσε που μπορεί και να ξεφύγει και να γίνει και γραφικός. Όχι γραφικός της Γραφής, γραφικός της διασκέδασης. Γιατί χάνει την ισορροπία του ο χριστιανός. Αν ασχολείται μόνο με το Λόγο του Θεού, γίνεται τυπικός χριστιανός. Τύπος πια. Πρόσεχε, μία κίνητος τούτο εκείνο, τυπικός χριστιανός. Γιατί χάνει τη δύναμη. Αν ασχοληθεί μόνο με το Πνεύμα το Άγιο, γίνεται πολύ φανατικός και χάνει την ισορροπία του. Την ισορροπία που δίνει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό ο αγιασμός μας είναι με το Λόγο του Θεού και την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Μην αφήνεις, έχω ακούσει πολλές φορές, εγώ λέει δεν μπορώ να διαβάσω, μόνο προσεύχομαι. Δεν είναι καλό. Θα χάσεις την ισορροπία σου, τη χριστιανική. Εγώ δεν μπορώ να προσεύχομαι, μόνο διαβάζω. Μην το λες αυτό. Θα χάσεις την ισορροπία σου. Η τελειότης που είναι ο αγιασμός στον άνθρωπο είναι να προχωράει παράλληλα και, αν τολμώ να πω, και αν μπορώ να πω, ισοδύναμα. Δεν τα ζυγίζεις αυτά, αλλά παράλληλα και ισοδύναμα. Το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ακόμη το θυμάμαι, 4 Απριλίου με βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Από εκείνη την ημέρα η ζωή μου άλλαξε. Πήρε άλλη κατεύθυνση. Η χριστιανική μου ζωή εννοώ. Άλλη κατεύθυνση. Ήμουν πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος και ευχαριστημένος με τον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό μέχρι τις 4 Απριλίου. Εδώ στη γη. Αλλά μετά τις 4 Απριλίου δεν ήμουν απλώς ευχαριστημένος και χαρούμενος, αλλά μόνο δοξολογία έβγαινε από το στόμα μου. Θυμάμαι εκείνες τις πρώτες μέρες, πρώτους μήνες δηλαδή, έλεγα πότε θα γυρίσω σπίτι να γονατίσω, να προσευχηθώ, να έρθει η παρουσία του Θεού.
και πληρωνόμουν με Πνεύμα Άγιο και κατέβαινε η παρουσία του Θεού, ήταν άλλο πράγμα. Τόσο δεν είχα πολύ συνηθίσει στην προσευχή αυτή, που όταν μετά από το 87, το 89, 8 ήρθα στο Μαρούσι. Δηλαδή 7-8 μήνες έμεινα στο Αίγιο, αφότου με βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Με επέστρεψε ο Θεός στο Μαρούσι. Και είχα μάθει και προσευχόμουν κάθε μέρα. Μια μέρα λοιπόν γύριζε η Άννα από την πλατεία. Εγώ ήμουν μόνος στο σπίτι, προσευχόμουν, είχα πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο. Με το πάει, μπαίνει μέσα μου, λέει: τι κάνεις εκεί στην πλατεία, ακούγεσαι. Ουχ, λέω, δεν είχα συνειδητοποιήσει, αδελφοί. Γιατί έμενα και σε πολυκατοικία. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Μου κοπήκαν τα πόδια. Λέω: πω. Και δεν ήταν μια μέρα προσευχόμουν έτσι. Λέω: σοβαρά, πού ακουγόμουν. Ακουγόμουν κάτω, βλέπω στην πλατεία μου, λέει: ακουγόσουν. Πω, στενοχωρήθηκα. Από την άλλη μέρα σταμάτησα. Μετά από 2 μέρες χτυπάει το τηλέφωνο από πάνω. Ή από πάνω. Αδερφέ Γιώργο, γιατί σταμάτησες να προσεύχεσαι, προσευχόμουν και εγώ μαζί σου. Όλη η παλικατοικία το ξέρω και εγώ το είχα κρυφό καμάρι. Ότι ήμουν στο ταμείο μου και δεν μ' άκουγε κανείς. Βέβαια, αυτό ήταν, να το πω ασοφία, να το πω, δεν ξέρω πώς θέλετε, χαρακτηρίστε με. Άλλαξα. Άλλαξα και τώρα προσπαθώ να μην ενοχλώ κανένα, γιατί με την προσευχή δεν πρέπει να ενοχλούμε και μέσα στην εκκλησία. Μέσα στην εκκλησία, όταν προσεύχομαι εγώ, δεν πρέπει να ενοχλώ εσένα. Γι' αυτό δεν προσευχόμαστε με λόγια, με ξένες γλώσσες δυνατά μέσα στην εκκλησία να ενοχλούμε. Αλλά όταν μόνο μάθει ο Θεός προφητικό λόγο, και πρέπει να είμαστε και στον προφητικό λόγο πάρα πολύ προσεκτικοί να μιλάει ο Θεός. Γιατί αν το μιλάει ο Θεός, χαθήκαμε. Αλλά και όλα μέσα στην εκκλησία να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Να μην γίνεται σκάνδαλο το αγαθό σου, αλλά να γίνεται ευλογία το αγαθό που ο Θεός σου έδωσε. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν του Χριστού έχω δει πολλές φορές, ιδίως τους καινούριους, όταν βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο, που εντάξει δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε, αλλά σιγά σιγά όλοι στρώνουμε. Όλοι στρώνουμε και γρήγορα γρήγορα. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι αρχίζει ο έλεγχος. Όταν βαφτιστεί κάποιος με Πνεύμα Άγιο, αρχίζει να ελέγχει, αρχίζει να. Λέω κάτι σιγά σιγά. Αυτός υπερηφανεύτηκε τώρα. Γιατί είναι εύκολο να υπερηφανευτεί ο άνθρωπος. Και οι περισσότεροι μπορεί να έχουμε υπερηφανευτεί. Αλλά ο Θεός όμως βρίσκει τρόπο μέσα στην Εκκλησία και μας διορθώνει και μας αγιάζει. Ο αγιασμός λοιπόν γίνεται με την υπακοή του Ευαγγελίου και με την πλήρωση. Τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε τη δόξα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εδώ στη γη, και αυτό να το προσέξουμε. Ανεφαγιασμού τη δόξα του Ιησού Χριστού και εδώ στη γη και στον ουρανό, αλλά και εδώ στη γη δεν μπορεί να την απολαμβάνει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να την απολαύσει ο άνθρωπος. Εάν δεν έχει, αν δεν έχει συντονισμένη την προσπάθειά του, τον αγώνα του στο Λόγο του Θεού και στο Πνεύμα το Άγιο. Και ο Θεός μας προσκάλεσε να απολαμβάνουμε τη δόξα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εδώ στη γη, αλλά ιδιαιτέρως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας και εκεί στον ουρανό. Λοιπόν αδελφοί, ύστερα από όλα αυτά μένετε σταθεροί και κρατάτε τας παραδόσεις τας οποίας σε διδάχτεται είτε διαλόγου είτε διεπιστολής μας. Βέβαια αυτό το εδάφιο το έχουν παρατραβήξει με τις παραδόσεις οι εκκλησίες οι επίσημες και έχει κάθε εκκλησία τις δικές της παραδόσεις. Είναι τρομερό αδερφοί αγαπητοί να υποκαθιστούμε το Λόγο του Θεού με λόγο ανθρώπινο, τον οποίο βαφτίζουμε και παραδόσεις, και από εκεί και πέρα η παράδοση της εκκλησίας μας. Και ο Θεός θα μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, μην δημιουργηθούν και παραδόσεις μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε πόσο εύκολο δημιουργείται μια παράδοση? Πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Έτσι το κάνουμε. Έχω ακούσει να λένε, αυτή είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας. Και εγώ τους λέω να σε βράσω. Συγχώρεσέ με, Θεέ μου. Δεν θέλω τη διδασκαλία των ανθρώπων και της Εκκλησίας. Τη διδασκαλία του Ευαγγελίου θέλουμε, αδερφοί. Γιατί αν δημιουργήσουμε διδασκαλία Εκκλησίας, τελειώσαμε, τη φτιάξαμε την παράδοση. Τι άλλο είναι η παράδοση? Η διδασκαλία της Εκκλησίας. Δεν θέλουμε διδασκαλίες Εκκλησίας. Εμείς θέλουμε τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει,
μένετε σταθεροί και κρατάτε τις παραδόσεις που διδαχθήκατε, είτε διαλόγου είτε διεπιστολής δικής μας ημών. Οι επίσημες θρησκείες το κρύβουνε το ημών, ημών των Αποστόλων, γιατί η Εκκλησία οικοδομήθηκε στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Χριστός, αλλά πάνω στα θεμέλια των προφητών και των Αποστόλων, πάνω στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και θα δείτε ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν επεκτάθηκε πέραν της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, δεν γράφτηκε Λόγος Θεού μετά το 100. 70 χρόνια κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, 70 χρόνια, αυτά τα 70 χρόνια γράφτηκε το Λόγος του Θεού. Πάει, τέλειωσε, αυτό είναι. Και μάλιστα πριν το 70 το πλείστον, με μοναδική εξαίρεση έναν μόνο μαθητή που επέζησε μετά το 70 μετά Χριστό που καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ, και αυτός ήταν ο Ιωάννης, τον οποίο ο Θεός κράτησε για να του φανερώσει την Αποκάλυψη, το υπέροχο αυτό βιβλίο των Εσχάτων ημερών. Να μένουμε λοιπόν σταθεροί, είναι δύο οι εντολές, σταθεροί και να κρατάμε. Εφόσον στεκόμαστε, πρέπει, εφόσον πήραμε στα χέρια μας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, εφόσον μας αποκάλυψε ο Θεός την αλήθεια Του, τώρα εμείς έχουμε υποχρέωση οι επόμενοι να μένουμε σταθεροί και να κρατάμε τις παραδόσεις της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Όχι ο ένας τις παραδόσεις του άλλου, γιατί δημιουργείται το σπασμένο τηλέφωνο που λένε και οι άνθρωποι. Δεν θέλουμε παραδόσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο, θέλουμε τις παραδόσεις από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο. Εάν λοιπόν μένουμε στον αγιασμό, μάλλον αν μένουμε στη σωτηρία μας, αν διατηρούμε τη σωτηρία μας με τον αγιασμό και αν μένουμε στερεοί, αμετακίνητοι και κρατάμε το Λόγο του Θεού στη ζωή μας, τότε ακούστε ποια είναι η ευχή του Αποστόλου Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι η ευχή του Χριστού, του Λόγου του Θεού για μας σήμερα. Συγκεκριμένες συνέπειες, συγκεκριμένη ευχή. Αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών, ώστις μας αγάπησε, προσέξτε το ώστις. Όταν μιλάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός και ο Πατέρας είναι ένα. Ώστις μας αγάπησε είναι ο Θεός. Δεν λέει οι οποίοι μας αγάπησαν. Δεν είναι δύο. Ένας είναι ο Θεός. Πατέρας, Υιός και Πνευμάγιο. Μόνο που είναι τρεις αποκαλύψεις. Ο Πατέρας μας αποκαλύπτει την αγάπη Του, ο Ιησούς Χριστός μας αποκαλύπτει την εξουσία Του και τη δύναμή Του, και το Πνεύμα το Άγιο τη χαρά και την ευλογία. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει, αλλά ο Λόγος του Θεού για μας, και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, να το πω μια φορά ακόμη, και αυτό σας λέω ότι με συστολή το λέω, αλλά ο Θεός μου το φανέρωσε, το Λόγο του Θεού, να ξέρεις ότι ο Λόγος του Θεού απευθύνεται σε σένα. Να ξέρεις ότι ο Λόγος του Θεού απευθύνεται σε σένα. Όταν ακούς το Λόγο του Θεού θα λες, για μένα είναι, σε μένα το λέει. Εγώ να σας πω την αλήθεια, έτσι το κάνω πάντα, αλλά μου το έχει πει ο Κύριος αυτό. Να ξέρεις, ο Λόγος του Θεού απευθύνεται για σένα, σε σένα. Αυτός λοιπόν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών, ο οποίος μας αγάπησε, όλους μας αγάπησε, ο οποίος μας έδωκε αιωνίαν παρηγορίαν, ο οποίος μας έδωσε αγαθή ελπίδα δια της χάριτός Του, αυτός να παρηγορήσει τις καρδιές σας και να σας στηρίξει πάντα λόγο και έργο αγαθό. Ας το δούμε αναλυτικά. Ο Κύριος λοιπόν, ο Θεός, ο οποίος μας αγάπησε και μας αγάπησε με αγάπη αιώνια, λέει μάλιστα ένα εδάφιο που να το βρω, είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο 4ο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο. Αν θέλετε διαβάστε το, αν θέλετε ακούστε το, πόσο όμορφο είναι. «Εν τούτο», λέει ο Απόστολος Ιωάννης, «είναι η αγάπη, ουχή ότι εμείς ηγαπήσαμεν το Θεό, αλλά ότι Αυτός αγάπησε ημάς, και επειδή μας αγάπησε
απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν αγαπήσαμε εμείς τον Θεό. Εμείς ούτε καν τον ξέραμε. Αυτός ο Θεός μας αγάπησε προκαταβολής κόσμου και επειδή μας αγάπησε έστειλε τον Ιησού Χριστόν να είναι ηλασμός υπέρ των αμαρτιών ημών για να αναγεννηθούμε. Να πάρει τις αμαρτίες μας, να πληρώσει. Αυτός είναι το τίμημα της αμαρτίας μας. Αυτός πλήρωσε στον Θεό. Σε αυτού το πρόσωπο ο Θεός βρήκε την ευκαιρία να μας θεωρήσει δίκαιος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και συνεχίζει, αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησεν ημάς ο Θεός και εμείς χρεωστόμεν να αγαπούμεν αλλήλως. Επειδή κατά αυτόν τον τρόπο ο Θεός μας αγάπησε, χωρίς να τον αγαπήσουμε εμείς, αλλά έστειλε το Γιο του για να πεθάνει για μας, γι' αυτό και εμείς οφείλουμε, χρωστούμε να αγαπάμε αλλήλως. Να αγαπάμε ο ένας τον άλλον με αγάπη αληθινή. Όχι επειδή είναι καλός άνθρωπος όπως είπαμε, ούτε επειδή είναι πλούσιος, ούτε επειδή με βοηθάει, ούτε επειδή θα τον βοηθήσω, ούτε επειδή είναι μορφωμένος, ούτε επειδή είναι αδύναμος, ούτε επειδή είναι δυνατός. Τον αγαπάω επειδή είναι αναγεννημένος. Τον αγαπάω γιατί τον έκανε ο Θεός παιδί του. Και είμαι και εγώ παιδί του, άρα είμαστε αδέλφια. Αυτός λοιπόν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας αγάπησε και μας έδωκε αιώνια παρηγορία. Είναι λέξη τρομακτική, αιώνια παρηγορία. Δεν είναι μία παρηγορία προσωρινή. Αιώνια παρηγοριά. Και τι σημαίνει αιώνια παρηγοριά? Η προσφορά του Θεού, η ευλογία του Θεού, τα δώρα του Θεού, το σχέδιο του Θεού, η αγάπη του Θεού δεν είναι για μικρό χρονικό διάστημα. Όπως παραδείγματος χάρη, ένας νεαρός αγαπάει μια κοπέλα για λίγο. Μετά όταν μεγαλώσουν δεν υπάρχει η ίδια αγάπη, ο ίδιος έρωτας έχει αλλάξει. Έχει πάρει άλλη μορφή, αλλά δεν υπάρχει η ίδια. Όταν το παιδάκι είναι μικρό αγαπάει τον μπαμπά του και τη μαμά του πάρα πολύ, εξαρτάται απολύτως. Όταν μεγαλώσει αλλάζει. Μεταβάλλεται η αγάπη, η ανθρώπινη είναι μεταβαλλόμενη. Δεν είναι στερεή, αμετακίνητη και αυξανόμενη, είναι μεταβαλλόμενη. Όταν στην πρώτη δημοτικού είχα ένα φίλο και είμαστε αχώριστοι. Πάει, χάθηκε. Όταν ήμουνα στην τρίτη δημοτικού είχα ερωτευτεί μια κοπελίτσα, πάει, χάθηκε. Προσωρινά είναι αυτά, αδελφοί. Η αγάπη του Θεού είναι αιώνια. Για παράδειγμα το έφερα έτσι. Η αγάπη του Θεού είναι αιώνια. Και αυτή η αγάπη είναι η αιώνια παρηγοριά μας. Ξέρω ότι με αγαπάει ο Θεός και ποτέ δεν θα πάψει να με αγαπάει. Αιώνια θα με αγαπάει και παρηγορούμε. Λέω, εφόσον με αγαπάει, δεν μπορώ να σκέφτομαι. Για τη γυναίκα μου λέω τώρα, με αγαπάει ή δεν με αγαπάει? Όχι, με αγαπάει. Παραδείγματος χάρη λέω έτσι. Βλέπω έναν αδελφό και μου θύμωσε. Με αγαπάει ή δεν με αγαπάει? Αλλά να το πω κι αλλιώς, αντί να πω εάν με αγαπάνε, εμείς αδελφοί αγαπάμε το ίδιο συνέχεια πάντοτε? Δεν αγαπάμε το ίδιο συνέχεια πάντοτε. Όταν στενοχωρηθούμε, λιγοστεύει η αγάπη μας. Αν μας πει κάποιος μια κουβέντα λίγο δύσκολη, λιγοστεύει η αγάπη μας. Αν μας προσβάλλει, χάνεται η αγάπη μας. Αν μας κοροϊδέψει, μεταβάλλεται σε μίσος, που λέει ο λόγος. Αυτά τι σημαίνει? Ότι η αγάπη η ανθρώπινη είναι μικρή, περιορισμένη, μεταβαλλόμενη και εν πάση περιπτώσει έχει χρονικά περιθώρια, όπως κάθε τι ανθρώπινο έχει χρονικά όρια. Έχει ημερομηνία λήξεως. Όμως ο Θεός μας αγάπησε με αγάπη αιώνια και μας δίδει αυτό μια αιώνια παρηγοριά. Ότι με αγαπάει ο Θεός, το ξέρω. Γι' αυτό τότε με βόηθησε, τότε με έσωσε, τότε με ελέησε, τότε με ευλόγησε και τώρα δεν θα με αφήσει ούτε θα με εγκαταλείψει. Είναι μοναδική η αγάπη του Θεού. Ποιος άλλος μπορεί να πει, αδελφοί, ότι σ' αγαπάει αιώνια? Και να λέει αλήθεια ή να μην κάνει λάθος.
Είναι φοβερή παρηγοριά. Όταν το συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος αυτή την αγάπη, την αιώνια, δεν μπορεί να φοβηθεί. Αν λέει εγώ είμαι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Ποιος μπορεί να είναι εναντίον? Ποιος μπορεί να τα βάλει με σένα? Αν ο Θεός είναι μαζί σου. Αλλά και εντάξει, στη δυσκολία, στην αμαρτία. Αμάρτησα, σ' αγαπάω παιδί μου. Σε έβρισα, σε ονείδησα Κύριε, σ' αγαπάω παιδί μου. Αποστάτησα και έπεσα τόσο πολύ που, τι να σου πω, σ' αγαπάω παιδί μου. Τι ωραία παρηγοριά είναι αυτή. Αιώνια παρηγοριά. Και αγαθή ελπίδα δια της χάριτος. Άλλη ελπίδα είναι αυτή. Ελπίδα μοναδική. Η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο είναι μοναδική. Δεν ελπίζω στο Θεό επειδή είμαι καλός. Στο Θεό ελπίζω επειδή θα κάνει πάντοτε χάρη σε μένα. Γι' αυτό ελπίζω. Έπεσα, θα κάνει χάρη ο Θεός. Στέκομαι, κατά χάρη στέκομαι. Όλα στη ζωή μου είναι η χάρη του Θεού. Η πτώση μου θα κάνει χάρη ο Θεός και θα με σηκώσει. Η αμαρτία μου θα κάνει χάρη ο Θεός και θα με συγχωρήσει. Η ανομία μου θα κάνει χάρη ο Θεός και θα με διορθώσει. Η παράβασή μου θα κάνει χάρη ο Θεός. Έχω μια ελπίδα αιώνια, γιατί στηρίζομαι όχι στην ικανότητά μου, όχι στον αγιασμό μου, όχι στην καθαρότητά μου, όχι στην αξιοπρέπειά μου, όχι σε τίποτα δικό μου. Στηρίζομαι σε ένα, ότι ο Θεός θα κάνει χάρη. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, είναι πράγματα που πρέπει να τα καταλάβουμε όλοι μας, όλοι μας. Την αιώνια αγάπη του Θεού. Την αιώνια χάρη του Θεού. Πόσες φορές ο πεσμένος άνθρωπος δεν λέει δεν με αγαπάει ο Θεός. Τι μπορεί να κάνει τώρα ο Θεός για μένα? Και σ' αγαπάει και τα πάντα μπορεί να κάνει ο Θεός για σένα. Τα πάντα. Τι είναι αδύνατον στο Θεό? Υπάρχει τίποτα που να είναι αδύνατον στο Θεό? Αλληλούια. Αυτός λοιπόν ήθε να παρηγορήσει τας καρδίες σας και να σας στηρίξει εις πάντα λόγο και έργο αγαθών. Να παρηγορήσει την καρδιά σας, γιατί το πρόβλημα είναι η καρδιά μας, αδερφοί. Η καρδιά μας που να πατηλεί και σφόδρα διεφθαρμένη, απελπίζεται, τα χάνει, στενοχωριέται, θλίβεται, αγωνιά. Και λέει τώρα ποιος μπορεί την καρδιά σου να την παρηγορήσει? Ποιος μπορεί? Αδελφοί, την καρδιά μας να την παρηγορήσει μπορεί μόνο ο Χριστός. Και μόνο ο Χριστός μπορεί να μας δώσει δύναμη και να μας πει, μπορείς να πεις παιδί μου στο όνομα του Χριστού σε επιτιμώ διάβολε, και να σταθείς στην παρουσία του Θεού. Για να σταθούμε σε πάντα λόγο και έργο αγαθό. Αυτό που έχει σημασία αδελφοί είναι η ζωή μας να είναι σε αγιασμό και καθαρότητα. Σε λόγο και σε έργο αγαθό. Αμήν. Ας ψάλλουμε αδελφοί έναν ύμνο. Να ψάλλουμε τον ύμνο 127.